Πάμε να δούμε αυτή εδώ την άσκηση που είναι μια εκτενής άσκηση στο πρόβλημα του περιοδεύοντος πολιτή. Είναι θέμα εξετάσεων. Πάρα πολύ καλές σημειώσεις πρέπει να κρατήσουμε εδώ για να την έχουμε αυτή την άσκηση αυτούσια σαν μπούσουλα για το συγκεκριμένο πρόβλημα στις εξετάσεις. Έτσι, οπότε λοιπόν μεγάλη προσοχή. Έστω λοιπόν το πρόβλημα του πλανήτη πολιτή με 6 πόλεις με τις μεταξύ τους αποστάσεις να φαίνονται στο παρακάτω πίνακα. Θεωρούμε ότι υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ οποιοδήποτε ζεύγους πόλεων. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα μας δίνει τα βάρη ενός πίνακα γυπνίας στην ουσία. Παρατηρήστε ότι είναι ένας συμμετρικός πίνακας ως προς την κυρία Διαγώνιο, το οποίο είναι αναμενόμενο για το πρόβλημα αυτό και μας ζητάει τώρα ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα γενετικό αλγόριθμο για να βρούμε τη συντομότερη διαδρομή, η οποία θα πρέπει να διέρχεται από όλες τις πόλεις. Θα χρησιμοποιήσουμε έναν πληθυσμό 4 χρωμοσωμάτων, ο οποίος θα ανενώνεται, όπως μας λέει, πλήρως από γενιά σε γενιά, το οποίο είναι και στάνταρ. Μας δίνει και ένα μάτσο τυχαίους αριθμούς και πάμε τώρα να κάνουμε μια εκτενή αναφορά πάνω στο πρόβλημα αυτό, ξεκινώντας λίγο από το ερώτημα Α, όπου τώρα στο ερώτημα Α θέλω να παρατηρήσω ότι σου ζητάει να βρεις έναν τρόπο αναπαράστασης και κωδικοποίησης μιας λύσης για τα άτομα του πληθυσμού χρωμοσώματα, να εξηγήσει το λόγο για την επιλογή και να δώσετε και ένα παράδειγμα ατόμου. Εδώ πέρα τα πράγματα τα έχουμε αποφασίσει για το πρόβλημα του περιοδεύοντος πολιτή στο μάθημα το οποίο κάναμε και συγκεκριμένα θα κάνουμε την επιλογή, θα επιλέξουμε ακέραια κωδικοποίηση. Επιλέγω λοιπόν ακέραια κωδικοποίηση και συγκεκριμένα λοιπόν μία λύση, μία πιθανή λύση και συγκεκριμένα λοιπόν μία λύση θα κωδικοποιείται. Προσοχή, με μία διάταξη των αριθμών 1 έως 6. Τώρα, να κάνουμε εδώ πέρα βέβαια μία σημείωση που είναι σημαντική. Σημείωση, έχουμε με ένα ακέραια κωδικοποίηση που σημαίνει ότι αντί να έχουμε μπιτάκια πάνω στο χρωμόσωμά μας, έχουμε συνηθίσει 0101 να έχουμε. Εδώ πέρα θα έχουμε ακέραια κωδικοποίηση, δηλαδή θα έχουμε ακέραιους αριθμούς, έτσι. Σημείωση τώρα, αντιστοιχώ σε κάθε πόλη και έναν ακέραιο. Αντιστοιχώ λοιπόν σε κάθε πόλη έναν ακέραιο αριθμό. Γι' αυτό λοιπόν έχω βάλει αριθμούς από το 1 έως το 6, γιατί σε κάθε πόλη λοιπόν θα αντιστοιχίσω έναν αριθμό και συγκεκριμένα θα δώσω και την αντιστοίχησή μου, έτσι, δηλαδή στην πόλη Α θα αντιστοιχίσω τον αριθμό 1, στην πόλη Β θα αντιστοιχίσω τον αριθμό 2, στην πόλη Γ τον αριθμό 3, στη Δ τον αριθμό 4 κτλ. Στο Ε τον αριθμό 5 και τέλος στην πόλη Ζ τον αριθμό 6. Τώρα, να δώσουμε ένα παράδειγμα ενός ατόμου όπως άλλωστε απαιτεί και η εκφώνηση. Παράδειγμα ατόμου λοιπόν θα είναι μια συγκεκριμένη διάταξη λοιπόν, όπου σημαίνει ότι είναι ένα διάνυσμα που έχουμε μια αναδιάταξη αυτών των αριθμών, που σημαίνει το εξής. Μπορεί για παράδειγμα να έχουμε το 3, 2, 5, 6, 4, 1. Παρατηρήστε ότι κάθε ένας αριθμός εμφανίζεται ακριβώς μία φορά. Το άτομο λοιπόν θα το κωδικοποιήσουμε με τον τρόπο αυτό και θα αντιστοιχεί στον εξής περίπατο του πολιτή. Έτσι, αντιστοιχεί λοιπόν στον περίπατο του πολιτή που ξεκινάει από το Γ, πηγαίνει στο Β, κάνω την αντιστοίχηση με τα νούμερα, πάει στο Ε, μετά πάει στο Ζ, πάει στο Δ και γυρνάει στο Α και προσοχή να κλείνει και ο κύκλος επίσης, γιατί είναι το πρόβλημα του περίπατου του πολιτή είναι ότι φτιάχνουμε ένα κύκλο που περνάει από κάθε πόλη ακριβώς μία φορά. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα ενός ατόμου όπως απαιτεί η εκφώνηση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κωδικοποίηση. Βλέπουμε εδώ πέρα ακέραια κωδικοποίηση κατ' εξοχήν πρόβλημα, για να κάνουμε αυτή τη δουλειά το πρόβλημα του περιοδεύοντος πολιτή. Και δώσαμε λοιπόν και την κωδικοποίηση μιας λύσης και ένα παράδειγμα. Πάμε παρακάτω. Στο δεύτερο ερώτημα τώρα μου ζητάει να επιλέξω ένα τελεστή διασταύρωση, ο οποίος είναι κατάλληλο για το πρόβλημα, και ένα τελεστή μετάλλαξης. Και εδώ πέρα ο τελεστής διασταύρωσης, όπως ακριβώς τα είχαμε δει και στο μάθημα, ο τελεστής διασταύρωσης είναι ειδικός. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ διασταύρωση μόνο σημείου, γιατί ακριβώς πρέπει να περνά από κάθε πόλη ακριβώς μία φορά. Οπότε αυτός είναι ένας σημαντικός περιορισμός. Ο τελεστής διασταύρωσης που θα εφαρμόσουμε θα είναι ο OOX, ο οποίος είναι ειδικός για το πρόβλημα του περιοδεύοντος πολιτική, είναι θεωρία μας. Και ο τελεστής μετάλλαξης, τον οποίο μπορούμε εμείς να τον κατασκευάσουμε, δεν έχουμε κάτι πολύ αυστηρό στη θεωρία παρά κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Έχουμε προτείνει όμως εμείς κάτι πολύ συγκεκριμένο, έτσι, για τον τελεστή μετάλλαξης, να γίνει τυχαία ανταλλαγή δύο θέσεων. Τυχαία ανταλλαγή λοιπόν δύο πόλεων καλύτερα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα σε μια λύση, ας πούμε αυτή που έχω καταγράψει λίγο παραπάνω, μπορώ να πάω να τσιμπήσω το Β με το Δ και να τους αλλάξω θέση. Εντάξει, θα το δούμε και μέσα από το παράδειγμα. Και πάμε τώρα στο ερώτημα Γ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι να πάμε και να ορίσουμε μια συνάρτηση καταλληλότητας.
Η συνάρτηση καταλληλότητας λοιπόν έχει το εξής χαρακτηριστικό: πρέπει να είναι για πρόβλημα μεγιστοποίησης για να δουλέψει σωστά ο γενετικός αλγόριθμος. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε τώρα στις παρατηρήσεις μας, ορίζοντας μια κατάλληλη συνάρτηση, F του Χ, η οποία F του Χ ορίζει το μήκος της διαδρομής που κάνει ο πολιτής. Τι είναι το μήκος της διαδρομής που κάνει ο πολιτής? Είναι να αθροίσουμε τα βάρη από τα οποία περνάει. Άθροισμα λοιπόν βαρών των ακμών του περιπάτου που κάνει, έτσι. Άθροισμα λοιπόν των βαρών των ακμών. Οραματίστε, θα το κάνουμε μετά και στην εφαρμογή, έτσι, που μας ζητάει να κάνουμε συνέχεια, ότι θα πάω και θα προσθέσω, ας πούμε, στο παράδειγμα που έχω φτιάξει παραπάνω, από το γάμα στο β το βάρος, από το β στο ε το βάρος, από το ε στο ζ το βάρος, και αυτά θα τα τσιμπάω από τον πίνακα. Τώρα, το πρόβλημα με το μήκος της διαδρομής και στο πρόβλημα του περιοδούς πολιτή είναι ότι θέλουμε να φτιάξουμε τον κύκλο ο οποίος περνάει από κάθε πόλη με το ελάχιστο συνολικό βάρος. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα ελαχιστοποίησης. Το πρόβλημα είναι ότι ο γενετικός αλγόριθμος δουλεύει μόνο για προβλήματα μεγιστοποίησης. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα αναζητώ κανονικά το μην, το ελάχιστο της διαδρομής αυτής. Και επειδή ο γενετικός αλγόριθμος μοντελοποιεί μόνο προβλήματα μεγιστοποίησης, κάνουμε ένα κατάλληλο μετασχηματισμό. Εντάξει, μετασχηματισμός λοιπόν, ο οποίος θα μου δώσει και την τελική συνάρτηση καταλληλότητας. Ο μετασχηματισμός ο οποίος κάνουμε είναι με δύο τρόπους. Θυμίζω ότι έχουμε δει και το 1 δια F στη διάρκεια του μαθήματος. Παρ' όλα αυτά, εδώ ο μετασχηματισμός που θα κάνουμε και θα ορίσουμε τη συνάρτηση καταλληλότητας είναι να βάλω F του Χ κεφαλαίο, το συμβολίζω εγώ. Εντάξει, όπου κάνουμε δύο πράγματα. Βάζουμε μείον F του Χ, μείον δηλαδή το μήκος της διαδρομής, το κάνουμε αρνητικό. Μόνο που εδώ πέρα οραματίσω ένα μήκος διαδρομής 80, ας πούμε. Θα πάμε εδώ πέρα και θα έχουμε το μείον 80 και ο γενετικός αλγόριθμος απαιτεί να δουλεύει μόνο με θετικούς αριθμούς. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να προσθέσω και μια κατάλληλη σταθερά, ούτως ώστε εγγυημένα 100% το αποτέλεσμα να είναι θετικός αριθμός. Οπότε λοιπόν ο μετασχηματισμός που κάνω και φτιάχνω τη συνάρτηση καταλληλότητας είναι F του Χ ίσον μείον F του Χ συν σε. Ξαναλέω ότι το 1 δια F είναι και αυτό σωστό, αλλά παρόλα αυτά το ΕΑΠ το έλυσε έτσι το συγκεκριμένο θέμα, γι' αυτό αναπαράγουμε και εμείς αυτή την επίλυση. Κανονικά και το 1 δια F λοιπόν είναι σωστό. Όπου τώρα το σε, και εδώ πολύ σημαντικό, είναι ένα φράγμα του περιπάτου του πολιτή, δηλαδή max πόσο θα πληρώσει ο πολιτής, και εδώ μπορεί να σκεφτεί κάποιος αποδοτικές ιδέες, έτσι, όπως για παράδειγμα. Να πάμε να βρει τα 6 μεγαλύτερα βάρη που υπάρχουν. Κανένας περίπατος του πολιτή δεν θα έχει παραπάνω βάρος από τα 6 μεγαλύτερα βάρη. Γιατί λέω 6? Γιατί, αν παρατηρήσει τον κύκλο τον οποίο κατασκευάσαμε πριν λίγο, έχουμε συνολικά 6 πόλεις, έχουμε και 6 ακμές. Εντάξει. Τώρα εμείς θα προτείνουμε κάτι μεθοδολογικό, αυτό που είχαμε προτείνει και στο μάθημα. Το σε να είναι η μέγιστη ακμή, που την οποία, και όταν λέω μέγιστη ακμή, εννοώ το βάρος της μέγιστης ακμής, το οποίο το ανακύπτει από τον πίνακα. Εντάξει. Το οποίο θα το πολλαπλασιάσω με το πλήθος των πόλεων. Πόσες πόλεις έχουμε εδώ? Έχουμε συνολικά 6 πόλεις. Γιατί κάνω αυτή τη δουλειά? Γιατί είναι σαν να λέω ότι κάθε μία από τις ακμές του περιπάτου του πολιτή, άντε το πολύ να έχει βάρος 13. Εντάξει, γιατί βάρος 13? Γιατί αυτή είναι η μέγιστη ακμή στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Οπότε λοιπόν, στο συγκεκριμένη εφαρμογή τώρα, έτσι, η εφαρμογή είναι η μέγιστη ακμή από τον πίνακα έχει βάρος 13, το δε πλήθος των πόλεων είναι 6. 13 επί 6, συνολικό αποτέλεσμα 78. Άρα λοιπόν πρότεινα μια συγκεκριμένη συνάρτηση καταλληλότητας, η οποία συνάρτηση είναι F κεφαλαίο του Χ να είναι ίσο με μείον F του Χ, όπου F του Χ μικρό είναι το μήκος της διαδρομής, συν 78. Αυτό λοιπόν είναι η συνάρτηση καταλληλότητας. Ξαναλέω τώρα γιατί έβαλα το 78, γιατί είναι, έχω πάνω 6 ακμές σαν παρατηρήσεις, maximum έχω βάλει, άντε 13 να πάει κάθε ακμή. Κάποιος μπορεί να προτείνει και κάτι πιο έξυπνο, δηλαδή να πάρει τις 6 μεγαλύτερες αποστάσεις και να παρατηρήσει ότι έχει 4 δεκάρια, ας πούμε, ο πίνακας. Προσοχή, κοιτάζω μόνο το άνω τριγωνικό μέρος. Έχει ένα 13άρι και ένα 9άρι και να αθροίσει αυτά και να βγει ένα καλύτερο φράγμα. Το ΕΑΠ εδώ πέρα ήταν και πιο δολοφονικό, πήγε και κοπάνησε εκεί πέρα τον αριθμό 100. Και το πήρα και αυτό σωστό, αυτό παρουσίασε στις λύσεις. Το δικό μας είναι, έχει ελαφρά καλύτερη ποιότητα σε σχέση με αυτό. Οπότε λοιπόν ορίσαμε κατάλληλη συνάρτηση καταλληλότητας, όπου σε αυτήν εδώ τη συνάρτηση πράγματι τώρα αναζητώ το μέγιστο αυτής της ποσότητας, έτσι. Οπότε είδαμε πάλι πώς διαχειριζόμαστε και προβλήματα τα οποία είναι προβλήματα ελαχιστοποίησης. Η διαδικασία είναι στάνταρ, κάνουμε μείον F του Χ συν σε ή το 1 προς F, εντάξει, ένα από τα δύο. Και έχουμε παρατηρήσει κιόλας ένα συν 1 κιόλας όταν έχουμε το κλάσμα, για να μην τυχόν και γίνει ο παρονομαστής ποτέ 0. Και πάμε τώρα στο ερώτημα δέλτα, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί σε αντιστοιχεία με αυτό που κάναμε στο προηγούμενο διαγώνισμα, που είδαμε πώς μπορούμε να κάνουμε τυχαία αρχικοποίηση όταν έχουμε έναν πληθυσμό που έχει διαδική κωδικοποίηση, και είδαμε αλγόριθμο εκεί,
Θυμίζω, αν είναι μεγαλύτερο του 0,5 κοπανάμε το 1 και αν είναι μικρότερο του 0,5 βάζουμε το 0. Οπότε λοιπόν τώρα στο ερώτημα Δέλτα μας ζητάει να δημιουργήσουμε έναν τυχαίο πληθυσμό και να συμπληρώσουμε βέβαια και το πινακάκι στην ουσία. Με τυχαίο τρόπο. Οπότε εδώ να προτείνουμε και έναν αλγόριθμο, να τον γράψουμε και καθαρά, εντάξει, ο οποίος θα φτιάχνει τυχαία χρωμοσώματα. Θέλουμε 4 άτομα, δηλαδή θέλουμε 4 διαδρομές. Εντάξει. Οπότε τώρα θα γράψουμε έναν αλγόριθμο ο οποίος κάνει τυχαία αρχικοποίηση, την οποία θα τον καθαρογράψουμε έτσι ωραία και θα τον έχουμε αναφορά αν μας χρειαστεί γενικότερα για προβλήματα στα οποία απαιτείται τυχαία αρχικοποίηση όπου έχουμε αναδιάταξη κάποιων αριθμών στην κωδικοποίηση της λύσης. Για κάθε χρωμόσωμα λοιπόν επιλέγω τον επόμενο τυχαίο αριθμό. Επιλέγω τον επόμενο τυχαίο αριθμό. Και εδώ τώρα, προσέξτε, θα προτείνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επιλέγω λοιπόν τον επόμενο τυχαίο αριθμό και τον πολλαπλασιάζω με το 6. Τον πολλαπλασιάζω με το 6. Γιατί με το 6, διότι είναι το πλήθος των πόλεων, έτσι. Τον πολλαπλασιάζω με το 6. Σημειώστε εδώ σε παρένθεση, με το πλήθος των πόλεων, για να είναι και εφαρμόσιμο σε μια άλλη παραλλαγή του συγκεκριμένου προβλήματος. Οπότε λοιπόν, τον πολλαπλασιάζω με το 6 και τον στρογγυλοποιώ αμέσως μετά στον επόμενο ακέραιο. Εντάξει. Τον στρογγυλοποιώ στον επόμενο ακέραιο. Και εδώ τώρα θα διακρίνω δύο περιπτώσεις. Θα διακρίνω λοιπόν τώρα εδώ δύο περιπτώσεις. Αν ο αριθμός που προέκυψε, εννοείται έτσι, υπάρχει στο χρωμόσωμα. Τότε προχωρώ στον επόμενο τυχαίο αριθμό, έτσι. Τότε προχωρώ στον επόμενο τυχαίο. Επαναλαμβάνω δηλαδή. Το γράφω λίγο έτσι καθαρά για να το πάρουμε και μαζί μας. Αν ο αριθμός δεν υπάρχει στο χρωμόσωμα, τον τοποθετώ στην επόμενη θέση. Και εδώ τώρα αυτή τη διαδικασία θα την επαναλάβουμε, θα την καταλάβουμε και πολύ καλά, έτσι την έγραψα λίγο ακαδημαϊκά και με το παράδειγμα το οποίο θα κάνουμε στη συνέχεια, έτσι. Έως ότου, αυτή τη διαδικασία λοιπόν θα την κάνουμε, έως ότου απομείνει μόνο μία θέση. Έως ότου λοιπόν απομείνει μόνο μία θέση, την οποία τη συμπληρώνω. Με την πόλη που απομένει. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε τώρα λίγο στην πράξη για να γίνει και κατανοητή αυτή η αλγοριθμική διαδικασία. Μας λέει εδώ η εκφώνηση ότι θέλουμε 4 συνολικά χρωμοσώματα και να συμπληρώσουμε και το πινακάκι αυτό εδώ που βλέπεις. Έχουμε και την ακολουθία των τυχαίων αριθμών, οπότε λοιπόν κομπιουτεράκι ένα χείρας για να κάνουμε τώρα τη δουλειά μας, έτσι. Ένας λοιπόν, δύο, τρία και συνολικά αυτό το κάνω είναι αναπαράγω αυτή τη στιγμή το πινακάκι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρωμοσώματα είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να παράξουμε. Χρωμόσωμα λοιπόν εδώ, στις στήλες, το μήκος της διαδρομής μετά θα υπολογίσουμε για το χρωμόσωμα που θα παραχθεί, αυτό το κάνουμε αμέσως μετά και μετά βεβαίως θα βγάλουμε και την καταλληλότητα. Πολύ καλή εφαρμογή αυτή εδώ, πλήρης όσον αφορά τα ζητούμενα. Καταλληλότητα λοιπόν. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το πρώτο χρωμόσωμα. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι κοιτάμε λίγο τους τυχαίους αριθμούς με τη σειρά που εμφανίζονται και παίρνουμε που λες τον πρώτο αριθμό, πάρε και το κομπιουτεράκι ένα χείρας για να κάνεις τη δουλειά που κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Παίρνω τον πρώτο τυχαίο αριθμό, 46, 3, 7, 14 κτλ. Το πολλαπλασιάζω με το 6 και το μου βγάζει 2,78. Οπότε λοιπόν αυτό τον αριθμό τώρα θα το στρογγυλοποιήσω στον αμέσως επόμενο ακέραιο. Και ο αμέσως επόμενος ακύρωσης του 2,78 είναι το 3, έτσι. Οπότε λοιπόν αυτό αντιστοιχεί στο 3. Τι κάνω τώρα εδώ πέρα, παίρνω λοιπόν τον αριθμό 3 και λέω ότι το χρωμόσωμα το συγκεκριμένο ξεκινάει λοιπόν με το 3. Εντάξει. Οπότε λοιπόν 3 εδώ. Μετά, συνεχίζω. Πάω στον επόμενο τυχαίο αριθμό, είναι ο 0,23, 43 κτλ. Όλα αυτά τα δεκαδικά είναι ψηλοπολά βέβαια, μπορούμε να βγάλουμε και συμπέρασμα με λιγότερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει μας βγάζει εδώ πέρα 1,406. Ο επόμενος αριθμός είναι ο 2. Άρα λοιπόν η επόμενη θέση είναι 2. Αν πάμε και τσιμπήσουμε τώρα τον επόμενο τυχαίο αριθμό, βλέπεις λοιπόν τι κάνω, συμπληρώνω τις θέσεις. Οι θέσεις συνολικά οφείλουν να είναι 6. Γιατί 6, διότι έχουμε 6 πόλεις.
Παίρνω λοιπόν τον επόμενο τυχαίο αριθμό, τον πολλαπλασιάζω με το 6, μου βγάζει 2,638. Τον πηγαίνω στον επόμενο ακύρωο που είναι το 3. Εδώ είναι τώρα το θέμα, ότι ξαναβγαίνει ο ίδιος αριθμός, οπότε αυτόν τον τυχαίο αριθμό τον προσπερνώ. Εντάξει, αυτό έχουμε γράψει δηλαδή. Παίρνουμε τώρα τον επόμενο τυχαίο αριθμό, ο οποίος είναι 0,682 κτλ. 6, 7, 5 ας πούμε, και τον πολλαπλασιάζω με το 6 και το αποτέλεσμα είναι 4,09. Το στρογγυλοποιώ στον επόμενο τυχαίο αριθμό και μου βγάζει 5, το οποίο δεν το έχω απεικονίσει που λες. Συνεπώς είναι το 5 το επόμενο στοιχείο. Παίρνω τώρα τον επόμενο και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Τα κοπανάμε που λες εκεί πέρα και τελειώνει η ιστορία. 0,7, 18, 7, 7, 3 ας πούμε, επί 6. Το αποτέλεσμα 4,31. Ξαναβγήκε λοιπόν ο αριθμός 5, τον οποίο θα τον προσπεράσω και αυτόν, γιατί έχω απεικονίσει ήδη το 5. Και αυτό θα το κάνω μέχρι να συμπληρωθούν που λες 5 θέσεις, γιατί η επόμενη θέση θα πάει το στοιχείο το τελευταίο, έτσι, τελειώνει η τυχαιότητα εκεί πέρα. Οπότε λοιπόν αυτός είναι και αλγόριθμος του ΕΑΠ. Το επόμενο στοιχείο τώρα το οποίο έχουμε είναι το 0,336 κτλ, το οποίο βγαίνει 2,01, το οποίο αν το στρογγυλοποιήσουμε στον επόμενο ακέραιο μας βγάζει τον αριθμό 3. Και τώρα συνεχίζουμε με τον επόμενο τυχαίο αριθμό, ο οποίος είναι... Θα βγάλει αποτέλεσμα 0,857. Το κάνω λίγο με το κουμπιτεράκι για να το κάνεις και εσύ ταυτόχρονα για να το οραματιστείς. 5,1 και κάτι ψηλά, άρα λοιπόν αυτό εδώ μου βγάζει 6. 3, 2, 5, 6 λοιπόν. Άλλο ένα πρέπει να συμπληρώσω πρακτικά εδώ πέρα στο χρωμόσωμα το οποίο απεικονίζω. Και πάω τώρα στο 0,514, 6,26 ας πούμε, επί 6. Το αποτέλεσμα είναι 3,08 και αυτό εδώ είναι το 4. Εντάξει, βγήκε λοιπόν που λες το 4 εδώ. Τώρα εδώ πέρα δεν απαιτείται να τσιμπήσω άλλο τυχαίο αριθμό. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι ξέρω ότι εδώ πέρα πρέπει να μπει ο άσος. Εντάξει. Βέβαια θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε κιόλας, αλλά τέλος πάντων με τον αλγόριθμο που τώρα προτείναμε, εδώ πέρα σταματάμε και έχει φτιαχτεί το πρώτο χρωμόσωμα, το οποίο είναι το 3, 2, 5, 6, 4, 1. Εντάξει. Τώρα, όσον αφορά αυτό εδώ το χρωμόσωμα, θα πρέπει να πάμε τώρα και να βρούμε το μήκος διαδρομής που αντιστοιχεί. Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό εδώ? Θα πάμε και θα γράψουμε λίγο στο πρόχειρό μας για να υπολογίσουμε το μήκος διαδρομής. Ποιο είναι το 3, 2, 5, 6, 4, 1. Αυτό λοιπόν το γράφω λίγο εδώ ψηλά στο πρόχειρο. Είναι το χρωμόσωμα που είναι Γ, είναι Β, είναι μετά το Ε, είναι το Ζ. Κάνω την αντιστοίχηση με τα γράμματα όπως γράψαμε νωρίτερα στο ερώτημα Α. Εντάξει. Οπότε λοιπόν κάνω λίγο την αντιστοίχηση εδώ, γάμα β λοιπόν, ε, ζ, μετά έχουμε το δ και μετά έχουμε το α και η διαδρομή πρέπει να ξανακλείσει εδώ. Τώρα, εδώ θα πάρουμε τα βάρη των ακμών, έτσι, από το γάμα στο β έχουμε βάρος το οποίο είναι 6, από το β στο ε, κοιτάζω τον πίνακα πάνω, είναι 9, από το ε στο ζ το βάρος είναι 5, από το ζ στο δ το βάρος είναι 10 και από το δ στο α είναι 13 και αυτό εδώ είναι 10. Τι θα κάνω τώρα? Θα πάρω και θα τα θρήσω όλα αυτά εδώ, εντάξει. Οπότε λοιπόν έχω 6 και 9, 15, 20, 30, 43, άρα το μήκος διαδρομής είναι 53. Προσοχή, αυτό το μήκος διαδρομής εδώ είναι το F του Χ μικρό που γράψαμε πριν λίγο, ε. Οπότε λοιπόν για να υπολογίσουμε την καταλληλότητα θα κάνουμε τι? Μείον 53 συν 78. Μείον 53 λοιπόν συν 78 και η καταλληλότητα του συγκεκριμένου ατόμου λοιπόν είναι 25. Και τώρα, από εκεί θα συνεχίσουμε τώρα με το επόμενο άτομο, έτσι, θα συνεχίσουμε με το επόμενο άτομο, κανονικά τη διαδικασία, όπως βλέπετε απαιτεί πολύ γράψιμο, γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε ρομπότ εδώ, ε. Πάμε να κάνουμε λοιπόν τη διαδικασία. Θα κάνω λίγο την αντιστοίχηση λίγο των αριθμών όπως το κάναμε πριν λίγο. Θα προσπεράσω λίγο τις πράξεις με το κουμπιτεράκι. Μπορείς να τις κάνεις και εσύ για την επαλήθευσή σου, ας πούμε. Και πάμε να αρχίσουμε λοιπόν. Εδώ πέρα συνεχίζουμε βεβαίως από εκεί που είχαμε σταματήσει προηγουμένως. Ο επόμενος στοιχείος αριθμός είναι το 0573 κτλ. Το οποίο αντιστοιχεί στο άτομο 5. Και κάνω λίγο την αντιστοίχηση όπως θα προκύψει με τις πράξεις. Εδώ θα έχουμε το άτομο 1. Μετά θα χρειαστεί να πάμε στην επόμενη γραμμή. Όπου διαδοχικά εδώ θα μας βγάλει τον αριθμό 6. Εδώ θα μας βγάλει τον αριθμό 4. Εδώ θα μας βγάλει τον αριθμό 2. Και εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ πέρα θα απαιτηθούν ακριβώς 5 τυχαία αριθμοί, γιατί εδώ θα βγει κάθε αριθμός μία φορά. Οπότε το χρωμόσωμα το οποίο αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δεύτερο χρωμόσωμα που κατασκευάζουμε είναι το 5, 1, 6, 4, 2 και κλείνουμε το κατασκευασμά μας με τον αριθμό 3. Γιατί απέμεινε μία θέση την οποία την συμπληρώνουμε καρφωτά. Πρόχειρο τώρα εδώ πάλι, έτσι, για να πάμε να γράψουμε την αντιστοίχηση με το συγκεκριμένο άτομο. Έχουμε ότι αυτό το άτομο είναι το ε, α, ζ, δ, β και γ. Και μετά βεβαίως να κλείσω κύκλος πάλι κτλ. Να συμπληρώσω λίγο εδώ τα βάρη των ακμών τα οποία τα συμπληρώνω από τον πίνακα. Ε. Το ε α είναι 10, από το α στο ζ είναι 4, από το ζ στο δ είναι 10, από το δ στο β είναι και αυτό 10.
και από το β στο γ είναι 6 και ο κύκλος κλείνει με βάρος 6 σε αυτήν εδώ την ακμή. Και εδώ τώρα θα κάνουμε το άθροισμα των βαρών των ακμών, το οποίο 10, 14, 24, 34, 40, 46 θα μας βγει το μήκος της διαδρομής λοιπόν για αυτό εδώ το χρωμόσωμα. Η καταλληλότητα του συγκεκριμένου χρωμοσώματος είναι μείον 46 λοιπόν συν το 78, οπότε λοιπόν το αποτέλεσμα που θα βγάλουμε θα είναι 32. Συνεχίζουμε τώρα από εκεί που σταματήσαμε στους στοιχείους αριθμούς για να φτιάξουμε το τρίτο χρωμόσωμα. Και εδώ τώρα έχουμε τον αριθμό 2, λοιπόν εδώ θα ξεκινήσει το χρωμόσωμα αυτό. Μετά θα έχουμε τον αριθμό 6. Ας γράφω λίγο και το χρωμόσωμα για να το δούμε πώς θα κατασκευάζεται έτσι οπτικά. Μετά ο επόμενος στοιχείος αριθμός, ο 089 κτλ. Θα μας ξαναβγάλει το 6, τον οποίο θα τον προσπεράσουμε. Ο επόμενος στοιχείος αριθμός, 070 κτλ. Θα μας βγάλει το 5, το οποίο 5 δεν το έχουμε κάτω στη διάταξή μας, οπότε θα το βάλουμε. Θα συνεχίσουμε με το 0351, το οποίο αντιστοιχεί στο 3, το οποίο δεν το έχουμε και πρέπει να το βάλουμε. Και θα συνεχίσουμε πάνω τώρα με το 063 κτλ., το οποίο θα μας βγάλει το 4. Και εδώ πέρα θα έχουμε συμπλήρωση της 5ης θέσης. Άρα λοιπόν εδώ θα σταματήσουμε πάλι. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει κατασκευαστεί και το τρίτο χρωμόσωμα. Θα βάλουμε απλά αυτό που λείπει, το οποίο είναι το 1. Πρόχειρο πάλι εδώ. Να πάμε να συμπληρώσουμε, να κάνουμε την αντιστοίχηση των αριθμών σε κορυφές του γραφήματος. Το χρωμόσωμα που κατασκευάστηκε, η διάταξη δηλαδή των κορυφών, είναι β, ζ, ε, γ, δ, α, και να γυρίσει πίσω η ακμή πίσω στην αρχή. Αντιστοίχηση με τα βάρη τα οποία τσιμπάμε από τον πίνακα, αυτό θα βγει 7, αυτό εδώ θα βγει 5, αυτό εδώ θα βγει 6, αυτό εδώ θα βγει 4, αυτό εδώ θα βγει 13 και κλείνει ο κύκλος πάλι με αυτή την ακμή η οποία έχει βάρος 5. Άθροισμα βαρών ακμών για να κάνουμε τον υπολογισμό. 7 και 5, 12, 18, 22, 35, 40 είναι το μήκος διαδρομής για το συγκεκριμένο χρωμόσωμα. Οπότε λοιπόν το κόστος του μείον ευτουχή συν σε θα μας βγει ότι είναι 38. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε να κατασκευάσουμε το τελευταίο χρωμόσωμα. Αυτή είναι λοιπόν η τυχαία διαδικασία την οποία εφαρμόζουμε για να κάνουμε ακέραια κωδικοποίηση για το προϊόν του περιοδεύοντος πολιτή. Ένας αλγόριθμος που προτείνει το EAP. 5 λοιπόν ξεκινάμε τώρα. 5 θα είναι το πρώτο στοιχείο στον κύκλο αυτού του πολιτή. Πάμε στην από κάτω γραμμή. Έχουμε το 05247 κτλ. Το οποίο αντιστοιχεί στο 4 κάνοντας τη διαδικασία της στρογγυλοποίησης και το πολλαπλασιάζουμε με το 6. Το 0082 θα μου βγάλει τον αριθμό 1, το οποίο θα είναι το τρίτο άτομο το οποίο θα προσθέσουμε εδώ. 004 και τα λοιπά θα μας ξαναβγάλει το 1, το οποίο θα το προσπεράσουμε. 044 θα μας βγάλει το 3, το οποίο δεν το έχουμε στη διάταξή μας, οπότε θα το βάλουμε. Θέλουμε να βγει άλλο 1 για να συμπληρώσουμε το τελευταίο. 0678 θα μας βγάλει το 5, το οποίο το έχουμε, άρα το προσπερνάμε. 01226 θα μας βγάλει το 1, το οποίο το έχουμε, άρα το προσπερνάμε. 018 θα μας βγάλει τώρα το 2, το οποίο δεν το έχουμε. Το βάζουμε λοιπόν το 2 και έχουμε συμπληρώσει και την 5η θέση. Άρα εδώ καρφωτά θα μπει το νούμερο 6. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το τελευταίο άτομο του πληθυσμού. Στη σχέση τώρα πάλι με τις κορυφές και έχουμε. Αυτό εδώ είναι το ε, είναι το δέλτα, είναι το α, είναι το γ, είναι το β, είναι και το ζ. Και ο κύκλος κλείνει και πάει πίσω στην αρχή. Με αυτήν εδώ την ακμή, έτσι. Κύκλος λοιπόν του περιοδεύοντος πολιτή. 5, 13 το βάρος αυτό, η προβολή από τον πίνακα. 10, 6, 7 και 5. Άθροισμα βαρών των ακμών. 5 και 13, 18, 28, 34, 41, 46. Η ίδια καταλληλότητα με το δεύτερο άτομο έβγαλε αυτός εδώ. Και βεβαίως εδώ πέρα η καταλληλότητα μείον ευτυχή συν σε, οπότε το αποτέλεσμα είναι 32. Αυτή λοιπόν ήταν η διαδικασία που έπρεπε να εφαρμόσουμε προκειμένου να κάνουμε την κατασκευή ενός στοιχείου πληθυσμού και την αξιολόγησή του. Μία ωραία άσκηση λοιπόν αυτή και για την ακέραια κωδικοποίηση, καθαρές σημειώσεις εδώ, ούτως ώστε να το έχουμε αυτό μαζί μας σαν υποδειγματική λύση. Τώρα το επόμενο ερώτημα δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί γνωρίζουμε ούτως ή άλλως ότι η διαδικασία της επιλογής γίνεται με την εξαναγκασμένη ρουλέτα και στο πρόβλημα του TSP βεβαίως, έτσι. Έχουμε στα χέρια μας τις καταλληλότητες των ατόμων, οπότε είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη ρουλέτα. Οπότε εδώ θα τα γράψω λίγο εποπτικά σύμφωνα με το τυπολόγιο έτσι. Έχω ότι το άθροισμα των καταλληλοτήτων όμως, προσοχή, είναι το άθροισμα όλων των καταλληλοτήτων που έχουμε βγάλει, δηλαδή είναι το 25 και 32 και 38 κτλ. Έως και το 32, οπότε λοιπόν το άθροισμα αυτό εδώ μας κάνει 127.
Μετά, θα πάμε να υπολογίσουμε τις πιθανότητες επιλογής των μελών του πληθυσμού. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα μια ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων. Δεν τον καθορίζει η εκφώνηση, οπότε έχουμε πει ότι θα το πάρουμε διευκρίνηση. Η καταλληλότητα του πρώτου ατόμου λοιπόν προς τη συνολική καταλληλότητα 25 προς 127 και το αποτέλεσμα είναι 0,197. Η πιθανότητα του δευτέρου ατόμου να επιλεχθεί είναι η καταλληλότητά του, την οποία τη βγάλαμε 32 προς 127. Προσοχή, εννοείται ότι είναι η καταλληλότητά του, έτσι, όχι το μήκος διαδρομής βεβαίως. 0,252 λοιπόν θα βγάλει την πιθανότητα για το άτομο Γ. Η πιθανότητα για το άτομο Δ είναι 38 προς 127, οπότε λοιπόν μας βγάζει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι 0,299. Και η πιθανότητα μάλλον του ατόμου Δ είναι η καταλληλότητά του που είναι 32 προς 127 που είναι η συνολική καταλληλότητα. Κάνουμε και εδώ την πράξη λοιπόν με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων και το αποτέλεσμα είναι 0,252. Στο καπάκι εδώ πέρα σε παράθεση έτσι έχουμε τις αθρηστικές πιθανότητες των μελών του πληθυσμού. 0,197 λοιπόν για το πρώτο άτομο. Για το δεύτερο άτομο το άθροισμα των πιθανότητων των δύο πρώτων ατόμων. Το αποτέλεσμα είναι 0,449. Για το τρίτο άτομο έχουμε το άθροισμα των τριών πρώτων, οπότε είναι το 0,748 το αποτέλεσμα. Και εδώ πέρα η αθροιστική για το άτομο Δ είναι 1, 0,748 συν 0,252. Εδώ μας βγήκε ακριβώς το αποτέλεσμα. Πάμε να στήσουμε εδώ τώρα πολύ γρήγορα και τη ρουλέτα, να φτιάξουμε τα κομμάτια της πίτας, οι βοηθητικές γραμμές που έχουμε πει για 0,25 κτλ. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε με το άτομο α, το οποίο ξεκινάει από το 0 και φτάνει μέχρι το 0,197. Με βοηθάει ο προσανατολισμός που έχω, που ξέρω ότι το 0,25 είναι η βοηθητική γραμμή για να φτιάξω σχεδόν κομψή πίτα. 0,449 το επόμενο στοιχείο του πληθυσμού φτάνει κάπου μέχρι εδώ. Σημειώνω και την αθροιστική πάνω για να φαίνεται, θα με βοηθήσει μετά που θα τραβήξω τυχαίους αριθμούς. Το γάμα το άτομο φτάνει σχεδόν μέχρι το 0,75, 0,748 είναι η πίτα του, άρα λοιπόν είναι γάμα είναι αυτό εδώ το άτομο και τέλος το δέλτα θα παίξει από το 0,748 μέχρι το 1. Αυτή είναι λοιπόν η ρουλέτα για το συγκεκριμένο πρόβλημα και τώρα θα πάμε να κάνουμε την επιλογή του προσωρινού πληθυσμού, η οποία επιλογή βεβαίως θα γίνει με βάση τους στοιχείους αριθμούς. Θα συνεχίσουμε από εκεί που έχουμε παραμείνει, έτσι έχουμε βάλει και σημαδάκι εδώ, είχαμε μείνει εδώ, οπότε ο επόμενος στοιχείος αριθμός είναι ο 0,384, οπότε λοιπόν αυτό εδώ αντιστοιχεί και επιλέγεται το άτομο Β. Ο επόμενος στοιχείος αριθμός είναι το 0,48 κτλ, το 0,485, οπότε λοιπόν το επόμενο άτομο επιλέγεται είναι το Γ. Μετά ο επόμενος στοιχείος αριθμός είναι 0,940, οπότε λοιπόν το επόμενο άτομο που επιλέγεται είναι το άτομο Δ και τέλος ο επόμενος στοιχείος αριθμός είναι το 0,134, συνεπώς θα επιλεχθεί το άτομο Α. Καταγράφω λίγο τον προσωρινό πληθυσμό, είναι πρώτο ο Β, μετά είναι ο Γ, μετά είναι ο Δ και μετά είναι ο Α, νάτος ο προσωρινός πληθυσμός και έτσι λοιπόν έχουμε κλείσει και το ερώτημα ε. Τώρα, όσον αφορά τώρα το ερώτημα σίγμα τ, στο ερώτημα σίγμα τ μας ζητάει να κάνουμε εφαρμογή του αλγορίθμου OX. Εντάξει. Εφαρμογή λοιπόν του αλγορίθμου OX για να κάνουμε διασταύρωση στον προσωρινό πληθυσμό και υπόψη βέβαια ότι εδώ πέρα δεν καθορίζει η εκφώνηση ποια είναι τα σημεία διασταύρωσης. Αυτό συχνά καθορίζονται τα σημεία διασταύρωσης ποια είναι από τις εκφωνήσεις. Εδώ δεν καθορίζεται. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα θα απαιτηθεί να κάνουμε μια προεργασία. Επειδή ο τελεστής διασταύρωσης OX απαιτεί δύο σημεία διασταύρωσης, πρώτα απ' όλα θα πάμε να στήσουμε μια ρουλέτα η οποία θα βάζει όλα τα πιθανά σημεία διασταύρωσης. Προσοχή, τα πιθανά σημεία διασταύρωσης είναι και πάλι εδώ 5, είναι μεταξύ των θέσεων, εντάξει. Οπότε λοιπόν σε αντιστοιχεία με τις συμβολοσειρές, το νι είναι ίσο με το 6, τα ισοπίθανα σημεία διασταύρωσης θα είναι ένα λιγότερο. Τα ισοπίθανα λοιπόν σημεία θα είναι ένα λιγότερο. Είναι νι-1, άρα λοιπόν είναι 6-1, άρα λοιπόν είναι 5. Τα θέτω λοιπόν ισοπίθανα με πιθανότητα 1 πέμπτο το καθένα, δηλαδή 0,20. Οπότε τώρα πάμε να γράψουμε λίγο αυτή τη στάνταρ σάλτσα η οποία απαιτείται. Θέσεις 1 έως 2 λοιπόν, αν ο τυχαίος αριθμός που θα σκάσει μύτη θα είναι από το 0 έως το 0,20. Εντελώς αντίστοιχα, θέσεις 2 έως 3, αν ο τυχαίος αριθμός είναι από το 0,2 έως το 0,4. Και ομοίως τώρα θέσεις 3-4,
αν ο τυχαίος αριθμός είναι από το 0,4 έως το 0,6. Ομοίως τώρα θέσεις μεταξύ των θέσεων 4 και 5 θα είναι το σημείο διασταύρωσης αν ο τυχαίος αριθμός είναι από το 0,6 έως το 0,8. Το βήμα λοιπόν βρίσκουμε εδώ και μετά πηγαίνουμε έτσι σιγά σιγά, τα γράφουμε όλα. Και τέλος θέσεις 5 έως 6 αν ο τυχαίος αριθμός είναι από το 0,8 έως το 1. Αυτή είναι λοιπόν η απαραίτητη προεργασία την οποία πρέπει να κάνουμε. Και τώρα πάμε να κάνουμε τη διασταύρωση, όπου στη διασταύρωση, προσοχή, θα απαιτηθούν για κάθε ζεύγος 2 σημεία διασταύρωσης, έτσι. Οπότε λοιπόν εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Παίρνουμε τώρα τα ζεύγη με τη σειρά που έχουν δημιουργηθεί από τη ρουλέτα και ξεκινάω με το πρώτο ζεύγος, που το πρώτο ζεύγος είναι τα άτομα Β και Γ. Θα επιλέξω, ξαναλέω, 2 τυχαίους αριθμούς για να βρω τα σημεία διασταύρωσης, έτσι. 2 λοιπόν τυχαίοι αριθμοί για τα σημεία διασταύρωσης. Ο πρώτος τυχαίος αριθμός είναι από εκεί που έχουμε μείνει, είναι ο 0,381. Οπότε λοιπόν ο τυχαίος αριθμός 0,381 αντιστοιχίζεται, με βάση την προεργασία που έχουμε κάνει, μεταξύ των θέσεων 2 και 3 θα είναι η πρώτη διαχωριστική γραμμή για να κάνουμε τη διασταύρωση. Ο επόμενος τυχαίος αριθμός από εκεί που έχουμε μείνει είναι ο 0,004. Οπότε λοιπόν μεταξύ των θέσεων 1 και 2 θα είναι η διασταύρωση την οποία θα εκτελέσουμε. Βάλω και ένα σημαδάκι να θυμόμαστε που έχουμε φτάσει. Και τώρα εδώ πέρα λίγο προσοχή στη διασταύρωση που θα κάνουμε στα δύο άτομα. Το άτομο Β, όπως το έχουμε καταγράψει στο πινακάκι μας νωρίτερα, είναι η διαδική συμβολοσειρά, η οποία είναι 5, 1, 6, 4, 2, 3. Η ακέραια συμβολοσειρά μάλλον, ναι. Ενώ το άτομο Γ, εντελώς αντίστοιχα, είναι το άτομο 2, 6, 5, 3, 4, 1. 2, 6, 5 λοιπόν, 3, 4, 1. Τώρα εδώ πέρα προσοχή, που βάλαμε τώρα τα σημεία διασταύρωση, επανάληψη λοιπόν και στον τελεστή διασταύρωση OUX. Εδώ πέρα το ένα σημείο διασταύρωση έσκασε εδώ και το άλλο σημείο διασταύρωση έσκασε εδώ. Οπότε λοιπόν πάμε να εφαρμόσουμε τη διαδικασία που έχουμε και στο τυπολόγιο για τον τελεστή διασταύρωση OUX. Εδώ λοιπόν θα προκύψουν τα δύο νέα άτομα του πληθυσμού, που είναι ο Α τόνος και ο Β τόνος, με ιδιαίτερη προσοχή όμως. Έτσι, 1, 2, 3, 4, 5, 6 παύλες. Ίσα ίσα θα χωρέσει, πιστεύω. 1, 2, 3, 4, 5, 6 παύλες. Και τώρα πάμε να κάνουμε τη διασταύρωση. Εδώ πέρα η διαδικασία του OUX λέει το εξής. Όταν θα φτιάξει τον πρώτο απόγονο, λέει, κράτα το μεσαίο στοιχείο σταθερό. Άρα λοιπόν εδώ θα κοπανίσω το 1 από τον πρώτο γονέα. Και μετά με αφετηρία, λέει, το δεύτερο σημείο διασταύρωσης, εδώ δηλαδή, εδώ σε αυτό εδώ το σημείο, άρχισε να πηγαίνεις δεξιόστροφα, δηλαδή προς τα δεξιά, και να συμπληρώνεις ό,τι λείπει. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα θα συναντήσω το 5, το οποίο δεν υπάρχει στη λύση μου, άρα λοιπόν το γράφω στην επόμενη θέση. Μετά έχουμε το 3, το οποίο δεν υπάρχει στη λύση μου, άρα το γράφω. Το 4 δεν υπάρχει στη λύση μου και το γράφω. Το 1 υπάρχει, άρα δεν το γράφω και ξεκινάω τώρα στο γάμα από την αρχή. Θα γράψω τώρα λοιπόν το 2 και θα γράψω και το 6 και έχω φτιάξει τη διασταύρωση του α τόνος. Εντελώς αντίστοιχα τώρα για το β τόνος, προσοχή. Εδώ, αν κρίνετε σκόπιμο, να κρατήσετε και συμπληρωματικές σημειώσεις για τον τελεστή διασταύρωση OX. Οπότε λοιπόν πάω και τι κάνω. Τσιμπάω το μεσαίο στοιχείο, το μεσαίο κομμάτι του δευτέρου γονέα. Πάω και κοπανάω λοιπόν εδώ το 6. Και ύστερα με αφετηρία το δεύτερο σημείο διασταύρωση του πρώτου γονέα αρχίζω και βάζω ό,τι λείπει. Συναντάω κατευθείαν το 6, το οποίο ήδη το έχω, άρα δεν το γράφω, και συνεχίζω τώρα με τα υπόλοιπα. Έχω το διαδοχικά το 4, το 2, το 3, το 5 και το 1. Και έτσι λοιπόν έχουμε τα δύο νέα άτομα του πληθυσμού. Πάμε τώρα να δούμε λίγο και τι γίνεται και με το δεύτερο ζεύγος. Για το δεύτερο ζεύγος λοιπόν έχουμε ότι θα τραβήξουμε εκ νέου τυχαίους αριθμούς, προσοχή, για να βρούμε τα σημεία διασταύρωσής τους. Το δεύτερο ζεύγος καταρχάς είναι ο Δ και ο Α. Πάμε λοιπόν να διαλέξουμε τυχαίους αριθμούς. Πρώτος τυχαίος αριθμός από εκεί που έχουμε μείνει είναι ο 0,621. Συνεπώς το 0,621 από την προεργασία που έχουμε κάνει είναι μεταξύ των θέσεων 4 και 5. Το σημειώνω εδώ. Και επίσης για το δεύτερο τυχαίο αριθμό τον οποίο θα επιλέξω είναι ο 0,357 με βάση εκεί που έχω απομείνει. Και το 0,357 αντιστοιχεί στις θέσεις 2 και 3. Οπότε λοιπόν βρήκαμε τα δύο σημεία διασταύρωση ποια είναι. Πάμε να καταγράψουμε λίγο καταρχάς τα δύο άτομα του πληθυσμού. Όπως τα είχαμε αποτυπώσει πριν λίγο στο πινακάκι, το άτομο Δ είναι 5, 4, 1, 3, 2, 6.
Και επίσης έχουμε και το άτομο α, το οποίο άτομο α είναι 3, 2, 5, 6, 4, 1. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο άτομα. Πάμε να σημειώσουμε τα σημεία διασταύρωση. Το ένα σημείο διασταύρωση είναι μεταξύ των θέσεων 4 και 5. Οι θέσει αριθμούνται από κάτω, έτσι. Το 5 είναι το, στην πρώτη θέση, δεύτερη θέση κτλ. Άρα λοιπόν μεταξύ των θέσεων 4 και 5 είναι αυτό εδώ το σημείο και εδώ είναι το σημείο αντίστοιχα στον άλλο γονέα. Και μεταξύ των θέσεων 2 και 3 έχουμε αυτό εδώ το σημείο και έχουμε και αυτό εδώ το σημείο, έτσι. Οπότε λοιπόν πάμε να κάνουμε λίγο τη διασταύρωση. Θα προκύψουν τα νέα άτομα γάμα τόνος και δέλτα τόνος. Συνεπώς, εδώ έχω να συμπληρώσω 1, 2, 3, 4, 5, 6 παύλες και αντίστοιχα τελείωσε το δέλτα τόνος 1, 2, 3, 4, 5, 6 παύλες. Τα σημεία διασταύρωσης είναι συγκεκριμένα, με βοηθούν οπτικά να τρέξω τον τελεστή διασταύρωση OX. Οπότε λοιπόν τα αποτυπώνω και εφαρμόζω πάλι τον αλγόριθμο. Έτσι, δηλαδή πάω και τσιμπάω το μεσαίο κομμάτι του πρώτου γονέα και το βάζω στο πρώτο παιδί, 1-3 λοιπόν εδώ, και με αφετηρία το δεύτερο σημείο διασταύρωση του δευτέρου γονέα αρχίζω και τσοντάρω στο πρώτο παιδί. Έχω ότι το 4 βλέπω εδώ, δεν υπάρχει, άρα το βάζω. Το 1 συναντάω τώρα, το οποίο υπάρχει και δεν το βάζω. Ξανά τώρα από την αρχή, το 3 υπάρχει και δεν το βάζω. Το 2 δεν υπάρχει, το βάζω. Και τέλος κλείνει η κατασκευή με 5 και 6. Ομοίως τελείως για το δεύτερο παιδί, έχω 5 και 6 να μπαίνει καρφωτά και ύστερα με αφετηρία πάλι το δεύτερο σημείο διασταύρωσης, έτσι, του πρώτου γονέα αυτή τη φορά, έχω ότι πάω και τσοντάρω τη λύπη. Βλέπω το 2 το οποίο δεν υπάρχει και το βάζω, το 6 υπάρχει δεν το βάζω, ξανά τώρα από την αρχή του δέλτα, έχω εδώ το 5 το οποίο πάλι υπάρχει, οπότε λοιπόν εδώ θα μπει το 4 και μετά θα μπει εδώ το 1 και το 3. Και προέκυψε που λες αυτή εδώ η διευθέτηση των πόλεων του πολιτή. Αυτός εδώ ο περίπατος. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το πρόβλημα του περιοδεύοντος του πολιτή. Αφαιρώσαμε αρκετό χρόνο. Βέβαια ήταν πολύ μεγάλο θέμα εξετάσεων αυτό εδώ. Τεράστιο όσον αφορά αυτά που πρέπει να γράψουμε. Γι' αυτό η ύπαρξη ενός καλού μπούσουλα καλογραμμένου είναι απαραίτητη. Έτσι. Μετά θέλει και βέβαια πολύ μεγάλη προσοχή στις πράξεις προκειμένου να μην κάνουμε κανένα λαθάκι.